Όλα αυτά θα πάμε να τα δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα με τον συνάδελφο Στέλιο Στυλιανού, δημοσιογράφο από την Offside. Στέλιο, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Να κάνουμε αρχή με τις δημοτικές εκλογές, όπου τα κόμματα βρίσκονται σε διαρκή διαβούλευση, καθώς αύριο είναι προγραμματισμένη η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, όπου αναμένεται να συζητηθεί ξανά το όλο ζήτημα και να πάρθουν τελικές αποφάσεις όσον αφορά το θέμα αναβολής ή πραγματοποίησης των δημοτικών εκλογών για 2,5 χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την περασμένη συνεδρία της Επιτροπής, ο Νίκος Νουρής ανέφερε στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με τον νόμο, το κλείσιμο του εκλογικού καταλόγου είναι ορισμένος για τις 2 Οκτωβρίου και δεν επιτύχεται αλλαγής. Έτσι, αν η Βουλή αποφασίσει την ενέργεια εκλογών, αυτό θα πρέπει να ανακοινωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους οι νέοι ψηφοφόροι. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι, αν και η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική στην πραγματοποίηση εκλογών για 2,5 χρόνια, σε αυτήν την περίπτωση θα θέλει, όπως η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ψηφιστεί πριν από τις εκλογές, έτσι ώστε να δοθεί το χρονοδιάγραμμα και να εκτελεστεί το χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για υλοποίηση της μεταρρύθμισης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ακυρωθεί η μεταρρύθμιση και θα τεθεί σε κίνδυνο εκταμείευση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι τα κόμματα βρίσκονται σε διαρκείς διαβουλεύσεις. Χθες το κίνημα οικολόγων ανακοίνωσε και επίσημα ότι τάσσεται υπέρ της πραγματοποίησης των δημοτικών εκλογών. Ενώ στα υπόλοιπα κόμματα να πούμε ότι υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και να μείνετε μέχρι και την Ιστάτη να υπάρξουν διαβουλεύσεις για το που θα κινηθούμε. Mm-hmm. Θα αναφέρουμε ωστόσο ότι φαίνεται να κερδίζει έδαφος η αναβολή των δημοτικών εκλογών. Κάτι το οποίο οριστικά αναμένεται να το δούμε αύριο. Παρακολουθούμε το όλο ζήτημα και θα επανέλθουμε στη ιστοσελίδα μας με σχετικά ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην τρίτη δόση, Στέλιο, για τα άτομα άνω των 65 ετών. Ανοίγει αρχές Οκτωβρίου η πύλη εμβολιασμού. Θέλουμε να μας δώσεις όλες τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακριβώς, Κωνσταντίνα, προχωρούν οι διεργασίες του Υπουργείου Υγείας για τη χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου για άτομα άνω των 65 ετών, όπως ήταν και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως πληροφορείται, η Offside, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και έρευναν με στόχο να γίνουν οι αλλαγές στην πύλη εμβολιασμού, έτσι ώστε να τεθεί στην ηλικία των πολιτών άνω των 65 ετών, για να μπορέσουν όσοι επιθυμεί να κλείσουν ραντεβού για πραγματοποίηση της τρίτης δόσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πύλη εμβολιασμού αναμένεται να είναι έτοιμη για χρήση για όλους τους πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου. Μάλιστα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως και στην πρώτη δόση εμβολίου, με την πύλη να ανοίγει για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ακολούθως να κλείνει και να ανοίγει για άλλη ηλικιακή ομάδα. Να πούμε ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 1.421 εμβολιασμοί με την τρίτη δόση. Εμβολιασμοί οι οποίοι αφορούν κυρίως άτομα που διαμένουν σε οίκους ευκαιρίας. Και καταληκτικά, να δούμε έτσι και τις νεότερες πληροφορίες όσον αφορά την μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Να μας ενημερώσεις, Στέλιο, για όλες τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακριβώς, εντατικές είναι οι προσπάθειες για μείωση ακόμη και στους επόμενους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο στόχος από πλευράς κυβέρνησης είναι η μείωση να ξεκινήσει για τους πολίτες από την επόμενη διμηνία στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπενθυμίζουμε ότι η Κωνσταντίνα, χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΑΙΚ στην παρουσία των Υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών. Στη συνάντηση τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα που αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και έγινε μια πρώτη διαβούλευση σε σχέση με το θέμα της τιμής. Στο μεταξύ, να πούμε ότι σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας και ο Υπουργός Οικονομικός θα έχουν συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ για το θέμα που αφορά τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για εξέφραση τρόπων ώστε να υπάρξει μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναμένεται εξέλιξη και σε αυτό το ρεπορτάζ και θα ενημερώσουμε με σχετικά ρεπορτάζ στο τελείο μας εντός της ημέρας, καθώς αναμένονται ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Βεβαίως. Ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν όλο τον κόσμο, Στέλιο, και που μας καίνε βεβαίως όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.